Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παύλο Ασλανίδη, πατέρας ενός 26χρονου παιδιού, ενός Λεβέντη, όπως τον αποκαλείται η κυρία Ασλανίδη. Μας το φάγανε το Λεβέντη, μας το φάγανε δυστυχώς. Και δεν ξέρουμε πού βρίσκεται και πού είναι. Και αν θα το βρούνε ποτέ. Ξέρετε, είναι και η δική μας θέση άχαρη, διότι και εμείς καλούμαστε να πούμε σε εσάς αυτά όσο μπορούμε να πούμε και όσο μας επιτρέπεται να πούμε από τη θέση μας. Κύριε Ασλανίδη, εσείς είχατε μιλήσει με το γιο σας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής? Όχι, όχι, πρωτού φύγει. Μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι ήταν να φύγει. Ο ίδιος βρισκόταν στην Αθήνα? Ήταν στην Αθήνα, ναι. Είχε κατέβει με ένα φίλο του. Το έκανε τακτικά αυτό το δρομολόγιο? Ορίστε. Αυτό το δρομολόγιο το έκανε τακτικά? Το είχε κάνει άλλες δύο φορές. Και πάντα είχε καθυστερήσει το τρένο. Και όταν κατέβηκε την τελευταία φορά, τους είπανε. Είχε μια μισή ώρα καθυστέρηση και τους είπαν θα τους δώσουν αποζημίωση στο εισιτήριο. Σαν να ήξερα, τον είπα, όταν φύγεις, φύγε με κάτι άλλο. Για να μην χαρακτηρίσω ότι είναι όλος ΟΣΕ. Όλο αυτό το σύστημα το διεφθαρμένο εκεί πέρα που είναι 20 χρόνια και φάγανε τα παιδιά μας και τώρα αποφάσισαν να το αλλάξουν. Τι να πω. Έπρεπε να είχαν παραιτηθεί όλοι τους. Όλοι τους. Αυτό είναι δεδομένο, κύριε Ασλανίδη. Έπρεπε να είχε παραιτηθεί εχθές. Και όχι να πηγαίνει η κυρία Πρόεδρος Δημοκρατίας και να μας πετάει λουλούδια στα βαγόνια με τα καμένα τα παιδιά μας μέσα. Τι είναι αυτό τώρα? Τι υποκρισία είναι αυτή? Αντιλαμβανόμαστε. Ο άλλος να έρχεται εδώ στη Λάρισα και να δίνει με τις κάμερες αίμα. Για ποιο? Για τις ψήφους? Για τις ψήφους? Τα παιδιά μας, ποιος θα τα φέρει πίσω τα παιδιά μας? Κύριε Ασλανίδη, και μάλιστα ο γιος σας ζούσε στο εξωτερικό και είχε έρθει προσφάτως στη χώρα. Είχε έρθει και να μην ερχόταν ποτέ. Ήταν στην Ισπανία, δούλευε και έλεγε για το πόσο προηγμένη χώρα είναι η Ισπανία. Δυστυχώς. Διώχνουμε τα παιδιά μας έξω να δουλεύουν και έρχονται εδώ και τα σκοτώνουν. Δυστυχώς. Όπως σκοτώνουν και τους φοιτητές που ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Και είχε κατέβει στην Αθήνα, μας λέγατε, για πολύ σημαντικό λόγο σε ό,τι αφορά στα προσωπικά. Ήταν να γνωρίσει τους γονείς της κοπέλας του. Και η κοπέλα του. Ορίστε. Και επειδή λέτε για την κοπέλα του, την κοπέλα που πήγε να γνωρίσει τους δικούς της ανθρώπους, στην ουσία τους γονείς της συντρόφου του. Ναι. Σε τι κατάσταση είναι η σύντροφός του? Σε άθλια κατάσταση είναι. Σε άθλια. Σε άθλια κατάσταση είναι. Όλοι είμαστε σε άθλια κατάσταση. Όλος ο κόσμος είναι σε άθλια κατάσταση για όλα αυτά τα παιδιά. Πείτε μου κάτι, αυτό το τηλεφώνημα που περιμένατε, το λάβατε, αναγνωρίστηκε? Όχι. Μας είπανε ότι από τις 4 και μετά θα μας πάρουν τηλέφωνο. Είμαστε εδώ στο ξενοδοχείο, δεν έχουν πάρει κανένα. Και ούτε πρόκειται να πάρουν. Γιατί σήμερα, από ό,τι μάθαμε, βρήκαν κι άλλους. Και μέχρι να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, δεν ξέρω κι αν. Και δεν ξέρω και τι θα πάρουμε. Και τζάμπα καθόμαστε εδώ πέρα. Δηλαδή, εγώ αύριο θα φύγω, θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη και έχω μια οικογένεια. Πρέπει να τη στηρίξω κι αυτή. Δεν γίνεται να. Έχετε άλλα δύο παιδιά, έτσι είναι. Κύριε Ασλανίδη, ναι. Υπομονή, πολύ κουράγιο και πραγματικά ελπίζουμε όλοι. Και δύναμη να στηρίξει την οικογένειά του άνθρωπος. Να έχετε καλά νέα για το παιδί της. Για το παιδί σας. Τα 20 χρόνια που εγκληματίσαν και κάναν όλα αυτά στον ΟΣΕ που δεν κάναν. Όσοι ευθύνονται, κύριε Ασλανίδη, θα πληρώσουν το βάρη φόρο αίματος. Θα ερευνηθεί το χρόνο. Όχι ο απλός υπάλληλος που έκανε το τραγικό λάθος. Είναι δυνατόν να είναι ένας άνθρωπος σε τέτοια θέση? Δηλαδή, αν πάθαινε ένα καρδιακό επεισόδιο, ένα κεφαλικό, τι θα γινόταν? Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι. Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι στην πάντα. Θα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα γενικότερα, κύριε Ασλανίδη. Στην εποχή που έχουμε 5G και βλέπουμε τις αποστάσεις, να μην έχουν τα τρένα 5G, δηλαδή θα τρελαθούμε εντελώς. Δηλαδή. Όταν μπορούμε το αποκινητό να παρακολουθήσουμε τα πάντα. Ναι. Κύριε Ασλανίδη, πραγματικά ελπίζουμε όλοι στα καλά νέα για εσάς, για την οικογένειά σας και πρωτίστως για τον γιο σας, αυτό το Λεβέντη, αυτό το παλικάρι, το οποίο αναμένετε κι εσείς με μεγάλη αγωνία. Σας ευχαριστούμε θερμά.